Όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός έστειλε τον Άγγελο Γαβρίλ στην πόλη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, στην Παλαιστίνη, σε μια κόρη που την έλεγαν Μαριάμ. Η Μαριάμ ήταν αραβωνιασμένη με έναν άντρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακήμ και η Άννα, είχαν πεθάνει και η Μαριάμ έμενε μόνη της και ζούσε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Κάποια μέρα ο άγγελος μπήκε στο δωμάτιό της και της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν». Η Μαρία ταράχτηκε, αλλά ο άγγελος συνέχισε: «Μη φοβάσαι Μαρία, γιατί ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του και θα γεννήσεις γιο που θα τον ονομάσει Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος στο αξίωμα, θα ονομαστεί Υιός του Θεού, θα σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία και θα βασιλέψει αιώνια». «Πώς θα συμβεί αυτό, αφού δεν είμαι παντρεμένη?» ρώτησε η Μαρία. Ο άγγελος απάντησε: «Το Άγιο Πνεύμα θα σε επισκεφτεί και η δύναμη του Θεού θα σε σκεπάσει. Γι' αυτό το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι Άγιο και θα ονομαστεί Υιός του Θεού». Η Μαρία είπε τότε: «Είμαι η δούλη του Κυρίου, ας γίνει αυτό που θέλει ο Κύριος». Και ο άγγελος έφυγε. Η λέξη Ευαγγελισμός αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, Ευ και Αγγελία, και δηλώνει την καλή είδηση, την καλή αγγελία. Πρόκειται για την πληροφορία που δόθηκε από τον Αρχάγγελο ότι ο Λόγος του Θεού θα ενανθρωπίσει για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ουσιαστικά πρόκειται για την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού που δόθηκε μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας, η οποία λέγεται Πρωτευαγγέλιο. Γι' αυτό η πληροφορία της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού είναι η μεγαλύτερη είδηση μέσα στην ιστορία. Ιερός Ναός Γεννησίου Τιμίου Προδρόμου Παραλίας Πατρών.